από τον Σεπτέμβριο γράφουμε για τον κίνδυνο που μπορεί να αποτελέσει για την Ελλάδα η προσέγγιση Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Τουρκίας. Χθε παρουσιάσαμε εκτιμήσει για την επίσκεψη του διάδοχου του Αμπου Ντάμπη στην Τουρκία και τι σημαίνει αυτή για την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγί Περντογάν συναντήθηκε με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, διάδοχο του Αμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών. Μετά τη συνάντηση υπογράφηκαν 10 συμφωνίες που καλύπτουν άμεσες επενδύσεις στην Τουρκία, καθώς και μνημόνια κατανόησης που θα βελτιώσουν τη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας και του περιβάλλοντος μεταξύ των δύο χωρών. Από την άλλη, αναφέρθηκε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, Μευλούτ Σαβούσογλου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι το Δεκέμβριο. Μετά από τις 10 συμφωνίες που υπογράφηκαν παρουσία του Προέδρου Ερντογάν και του πρίγκιπα διαδόχου του Αμπου Ντάμπι, Αλ Ναχαγιάν, Πρόεδρος της Αμπου Ντάμπι Development Holding, Μουχάμεντ Χασάν Αλ Σουουάιντι, παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Στη δήλωσή του, στη συνάντηση, ο Αλ Σουάιντι είπε: Ω αποτέλεσμα αυτή τη επίσημη επίσκεψη και των διαπραγματεύσεων, όπω γνωρίζετε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέθεσαν και διέθεσε ένα ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσει στην Τουρκία. Μνημόνιο συνεργασία υπεγράφει μεταξύ τη Κεντρική Τράπεζα τη Δημοκρατία τη Τουρκία και τη Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αναλυτικότερα, κατά την σημερινή επίσκεψη του διαδόχου του Αμπου πριν μετά από πρόσκληση του Προέδρου Ερντογάν μαθεύτηκε ότι υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες που καλύπτουν άμεσες επενδύσεις στην Τουρκία. Οι εν λόγω επενδυτικές συμφωνίες υπογράφονται από την Abu Dhabi Development Holding, το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και το Turkey Wealth Fund και το Προεδρικό Γραφείο Επενδύσεων. Πρώτον, πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόηση για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ADQ και του Turkey Wealth Fund και η Turkey Wealth Fund θα υπογράψουν επίση μνημόνιο κατανόηση για την ίδρυση ενό επιχειρηματικού ταμείου με επικεντρωτή την τεχνολογία για επενδύσει σε εταιρείε τεχνολογία στην Τουρκία. Μια άλλη συμφωνία συνεργασία υπογράφεται με την εταιρεία λιμένων του Abu Dhabi. Θα σχετίζεται με επενδύσει λιμένων και logistics. Μνημόνιο κατανόηση για τη συνεργασία μεταξύ των χρηματιστηρίων των δύο χωρών υπογράφεται μεταξύ του χρηματιστηρίου του Abu Dhabi και τη Μπόρσα Ιστανμπούλ. Η ADQ. Υπογράφει επίση συμφωνία στρατηγική συνεργασία με το Προεδρικό Γραφείο Επενδύσεων. Η ανάλογη συμφωνία περιλαμβάνει άμεσε επενδύσει και συνεργασία στην Τουρκία στου τομεί τη ενέργεια, των πετροχημικών, τη τεχνολογία, των μεταφορών, των υποδομών, τη υγεία, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τροφίμων και τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε υπάρχοντα και νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια έω 3 GW στην Τουρκία. Πάντω, συμφωνίε αμυντική ή στρατιωτική φύσεω δεν υπήρξαν προ το παρόν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.